αποχή, καθώς δεν παρεμπόδισε τα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι και δεν τροποποίησε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Τα αναπάντητα ερωτήματα που προέκυψαν από τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Γιώργου Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του συνασπισμού κατηγόρησε και τα δύο κόμματα εξουσίας για εξαγγελία προγραμμάτων λιτότητας, τονίζοντας πως μπορεί οι πολιτικές τους να μην είναι ταυτόσιμες, είναι όμως συμπληρωματικές, με τις μεταξύ τους ομοιότητες να είναι επικυρίαρχες. Η Ανέτα Καβαδία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά, έτσι να τα λέμε σωστά, Ανέτα. Ναι, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Αντώνης Νταβανέλος. Ερωτήματα λοιπόν σε 10 βασικούς άξονες πολιτικής που αφορούν στα εισοδήματα, την ανεργία, την εργασία, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τις τράπεζες, την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, το φορολογικό σύστημα, και ασφάλιση, την παιδεία, την υγεία και την πράσινη ανάπτυξη, και τα οποία έμειναν, όπως είπε, αναπάντητα τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Γιώργο Παπανδρέου, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του συνασπισμού χαρακτήρισε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όχι ταυτόσιμες αλλά συμπληρωματικές. Απέναντι στους πολίτες, τόνισε, παρουσιάστηκαν δύο πακέτα. Ένα διετές και ένα τριετές πρόγραμμα σταθεροποίησης, όπου σταθεροποίηση μπορεί να μπει η λέξη λιτότητα. Το πρώτο, του Κώστα Καραμανλή, παρουσιάστηκε, είπε, χωρίς περιτύλιγμα, ενώ αυτό του Γιώργου Παπανδρέου με περιτύλιγμα συμπόνιας και αριστερή φρασεολογία. Αλλά και ο Γιάννης Δραγασάκης επεσήμανε πως μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές, όμως τα προγράμματα των δύο δεν χωρίζονται με συνικά τείχη. Στο πέρασμα του χρόνου μπορεί το ένα να μετουσιωθεί στο άλλο, είπε, και έφερε ως παράδειγμα το ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είχαν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υλοποιήθηκαν όμως από κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τα δύο κόμματα εξουσίας για συσσωρευμένο έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε πως δεν προϋποθέσεις, καθώς το μεταξύ τους προγραμματικό χάσμα είναι, όπως είπε, τεράστιο. Mm-hmm. Έχουμε τίποτα νεότερο σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια? Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, Ανέτα, είναι και αυτό. Είναι στην τελική ευθεία, βεβαίως. Καθώς την Τετάρτη να πούμε ότι λήγει και η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων. Οι πληροφορίες μας λένε ότι αυτά θα ανακοινωθούν αύριο. Αυτό που κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό είναι, βεβαίως, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το μόνο που ξέρουμε για αυτό είναι ότι στις δύο τελευταίες τιμητικές θέσεις θα μπουν οι Γιάννης Δραγασάκης, ναι, και Γιάννης Μπανιάς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε σημεία από τη συνέντευξη τύπου αυτή συνέντευξη τύπου αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Όσο και αν γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια από μερίδα των μέσων ενημέρωσης να κάνουμε το ψάρι κρέας, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και η αλήθεια είναι ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασαν προγράμματα σκληρής λιτότητας που ρίχνουν το κύριο βάρος της κρίσης στους οικονομικά ασθενέστερους και ενισχύουν τις ανισότητες στη διανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου, όπως ακριβώς αξιώνουν κύκλοι της αγοράς και όπως επιβάλλει το σύμφωνο σταθερότητας. Βεβαίως υπήρξε διαφορά ανάμεσα στους δύο. Η διαφορά ήταν ότι ενώ ο κύριος Καραμανλής παρουσίασε το πακέτο των κοινωνικά ανάλγητων μέτρων χωρίς περιτύλιγμα, ο κύριος Παπανδρέου προσπάθησε να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα με περιτύλιγμα συμπόνιας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα για τα 9 χρόνια από την ίδρυση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού θα παρουσιάσει τους υποψηφίους του στην Νότια Ελλάδα. Το πρωί, στα πλάνα που βλέπουμε και εδώ, ο κύριος Καρατζαφέρης παρακολούθησε τη λειτουργία στον ιερό ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλιο για την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της διεξαγωγής του debate των πολιτικών αρχηγών συζητούν σε λίγο οι εκπρόσωποι των κομμάτων στη Βουλή. Και πληροφορίες θα μας δώσει ο Γιάννης Κάλκος ευθύς αμέσως. Γιάννη. Των κομμάτων έχουν δύσκολο έργο, καθώς καταρχάς στην προηγούμενη συνάντησή τους συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή του μοντέλου διεξαγωγής του debate. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότεροι οι συμμετέχοντες, υπό την έννοια ότι είναι 6 πολιτικοί αρχηγοί, αλλά στις σκέψεις των εκπροσώπων των κομμάτων είναι να υπάρχουν και δημοσιογράφοι εκτός του τηλεοπτικού τοπίου, δηλαδή να είναι από ραδιόφωνο και από εφημερίδες. Φυσικά υπάρχουν πολλές συζητήσεις εάν θα υπάρχει κοινό που θα θέσει ερωτήσεις και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν απόψε χωρίς να αποκλείεται και μια νέα ακόμη συνάντηση.
Θα οριστικοποιηθούν οι τελεσίδικες αποφάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, απόψεις στις 5 θα συναντηθούν για να δούνε αν θα καταλήξουν σε βελτιώσεις του μοντέλου που είχε λειτουργήσει ή αν θα πάνε σε ένα καινούριο μοντέλο το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο να υπάρξει απόψε αυτή η συμφωνία. Σταύρουλα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο εργοστάσιο της Εύγα στην Ιερά Οδό στο Εγάλεο, κοντά στη Γεωπονική Σχολή. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να βγουν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, μετατέθηκαν οι σημερινές εξετάσεις στα μαθήματα της Γεωπονικής Σχολής για τις 7 και 8 Οκτωβρίου. Οι αποθήκες του εργοστασίου της Εύγα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ο μαύρος καπνός είναι ορατός σχεδόν από όλη την Αττική. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για αυτό που συνέβη σήμερα. Εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους εδώ. Και από εκεί και πέρα εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις αν τα μέτρα πυρασφάλειας ήταν επαρκή. Η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό έχει διακοπεί και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στο χώρο παραγωγής, σε δεξαμενές με έφλεκτες πρώτες ύλες και στα γραφεία της επιχείρησης. 7 παρατέταρτο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Εύγα επί της Ιεράς Οδού στον αριθμό 80, σε χώρο αποθήκευσης χαρτονιών, κυβωτίων συσκευασίας. Μεταδόθηκε από την ταινία μεταφοράς στο χώρο αποθήκευσης. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του συνόλου των δυνάμεων Αθηνών και Πειραιώς και της δύναμης της ΕΜΑΚ. Τρεις εργαζόμενοι που είδαν τη φωτιά λίγο μετά τις 7 το πρωί προσπάθησαν να τη σβήσουν. Έσπασαν τα τζάμια και μπήκαν στο ηλεκτρολογείο. Ένας από αυτούς τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω της φυσούνας στο μεταλλικό κτίριο της αποθήκης με έτοιμα προϊόντα και υλικά συσκευασίας. Τα αίτια τα πραγματικά της πυρκαγιάς δεν τα γνωρίζω. Αυτό το θα το μάθουμε από την πυροσβεστική, από τον ακριτικό. Είναι ατύχημα πάντως. Είναι βραχυκύκλωμα, είναι κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι ήταν σε εξέλιξη η παραγωγή. Ευτυχώς που δεν υπήρξε τραυματισμός. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος περισσότεροι από 60 πυροσβέστες και άντρες της ΕΜΑΚ. Δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους το πρωί όταν πιθανόν λόγω αναθυμιάσεων έχασαν τις αισθήσεις τους και έπεσαν σε φρεάτιο αποχέτευσης κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κάτω Κηφισιά. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας πει περισσότερα. Νίκο. Σταυρούλα, το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί. Δύο άτυχοι εργάτες, ηλικίας περίπου 30 ετών, από τον Νεπάλ ο ένας και από την Ινδία ο άλλος, είχαν μόλις κατέβει στο φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ. Ήταν μέλη συνεργείου ιδιωτικής τεχνικής εταιρείας. Των εργολάβων που παίρνουν πολλές φορές τέτοιες δουλειές, Νίκο. Ακριβώς. Και η εργασία τους ήταν να συνδέσουν την αποχέτευση του δεύτερου παιδικού σταθμού Κηφισιάς Σουλίου, με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ. Εκεί, όπως είπες, φαίνεται ότι από τα τοξικά αέρια του αγωγού έχασαν τις αισθήσεις τους, λιποθύμησαν, έπεσαν μέσα στα λίμματα. Οι πυροσβέστες αργότερα τους ανέσυραν, ήταν λιπόθυμοι, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Δυστυχώς όμως ήταν αργά, εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την αστυνομία, να σας πω ότι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ο χειριστής του μηχανήματος που ήταν εκεί στο συνεργείο και ο εργοδηγός. Να πούμε επίσης ότι το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του καλεί, με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, καλεί την εργατική τάξη να μην συμβιβαστεί με την άθλια αυτή κατάσταση. Έλληνες και ξένοι εργάτες να ξεσηκωθούν σε κάθε εργασιακό χώρο και να αντιμετωπίσουν τη διαρκή επιδείνωση των συνθήκων δουλειάς, την εντατικοποίηση και τους εκβιασμούς, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια άλλη τραγωδία τώρα. Δύο φύλαθλοι του Παραθηναϊκού που επέστρεφαν από την Κομωτινή βρήκαν τραγικό θάνατο στο ύψος της Ανταλάντης. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Καρανικόλας. Δημήτρη. Το περιστατικό, το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 147ο χιλιόμετρο, λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας στη Μεγάλη Ευθεία, όταν το μικρό πουλμανάκι, στο οποίο επέβαιναν 9 συνολικά φύλαθλοι του Παραθηναϊκού, οι οποίοι επέστρεφαν από την Κομωτινή, προσπάθησε να σταθμεύσει στο πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται στο σημείο εκείνο, με αποτέλεσμα να πέσει διαδοχικά πάνω σε 3 φορτηγά. Και οι 9 τραυματίστηκαν αρχικά σοβαρά, οι 2 από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι υπόλοιποι 7 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Αταλάντης, χωρίς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, να υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος για την κατάσταση της υγείας τους. Θα ήθελα να πω ολοκληρώνοντας ότι από την Κομωτινή επέστρεφε ένα κομβόι με μικρά πουλμανάκια, ναι, το οποίο ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα. Σύμφωνα τώρα με την τροχιά, οι συνθήκες του ατυχήματος οφείλονται μάλλον στην απροσεξία και ενδεχομένως στην υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος οδηγούσε το μικρό πουλμανάκι.
Και φαντάζομαι ότι οι δύο νεκροί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα είναι νεαρής ηλικίας, Δημήτρη. Παρέλειψα να το πω και σας ευχαριστώ που με διορθώνεις. Είναι 23 και 24 χρονών. Μάλιστα. Πραγματική τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας μιας 30χρονης Γαλλίδας τουρίστριας, η οποία πάσχει από τη νέα γρίπη. Η Βάσο Καλυβιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Βάσο. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό λοιπόν επιπλοκής της νέας γρίπης κατέγραψε το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για μια 30χρονη Γαλλίδα υπήκου, η οποία επισκέφθηκε την Ελλάδα με κρουαζιερόπλοιο και κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας νόσησε από τον ιό ΙΤΑ 1-1. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όταν το κρουαζιερόπλοιο κατέπλεψε στον Πειραιά, εμφάνισε δύσπνοια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε νοσοκομείο της Αττικής. Η κατάστασή της θεωρείται σοβαρή. Πρέπει να σας πω ότι κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες, σύμφωνα με την Ομαρχία Πειραιά, ναι, δεν έχει προς το παρόν παρουσιάσει συμπτώματα. Συμπτώματα. Και κάτι ακόμη, Σταυρούλα, είναι σημαντικό. Ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, ναι, η προμήθεια των εποχικών αντιγρυπτικών εμβολίων, των εμβολίων δηλαδή για την κοινή για γρίπη. Για την κοινή γρίπη που ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Γίνεται 2 μήνες νωρίτερα φέτος, ναι, προκειμένου να εμβολιαστούν έγκαιρα όλες οι ευπαθείς ομάδες. Και συνολικά πρέπει να πούμε, φέτος θα προμηθευτούμε 2,7 εκατομμύρια δόσεις των αντιγρυπτικών εμβολίων, ναι, ενώ πέρσι παραλάβαμε 1,8 εκατομμύρια δόσεις. Βάσο, και σωστά το θέτεις, επειδή έχει δημιουργηθεί θέμα με το ζήτημα αυτό, δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος γράφεται σε λίστες στα φαρμακεία και περιμένει το εμβόλιο. Ναι. Αυτό το εμβόλιο της κοινής γρίπης έρχεται λοιπόν στα φαρμακεία αυτή την εβδομάδα, μας λέει. Ξεκινάει λοιπόν σταδιακά η προμήθεια του αντιγρυπτικού εμβολίου από αυτή την εβδομάδα. Από αυτή την εβδομάδα. Αυτό γίνεται 2 μήνες νωρίτερα φέτος, mm-hmm, έτσι ώστε να μην πέσουν οι 2 εμβολιασμοί. Μαζί. Αυτός δηλαδή της πανδημικής γρίπης με αυτό το εμβόλιο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα η παραλαβή των δόσεων του εμβολίου για την κοινή γρίπη, την εποχιακή γρίπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν στην Εύβοια λίγα 24 ώρα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα, καλλιέργειες καθώς και βασικές υποδομές. Η πρωτοφανής ποσότητα βροχής σε συνδυασμό με την αφαίρετη δόμηση αλλά και τα ελλειπή, σύμφωνα με τους φορείς, αντιπλημμυρικά έργα μετά τις πυρκαγιές αποτέλεσαν την αιτία για τις τεράστιες καταστροφές το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα έργα και ο Μίστρος είναι ένα χωριό από το οποίο διέρχεται ο Λίλαντας, το ποτάμι που καταλήγει στο Βασιλικό, όπου είδατε και εκεί τις καταστροφές. Όταν ο μεγαλύτερος χήμαρος στον ομό μας, που έχει κάποιες εκατοντάδες μέτρα πλάτος ξηροή του, mm-hmm, και φτάνουμε στην εκβολή του και αντί να είναι μεγαλύτερο το εύρος του Δέλτα εκεί όπως συμβαίνει σε όλα τα ποτάμια, mm-hmm, στο δικό μας εδώ πέρα γίνεται στενέ, 38 και 40 μέτρα στενέ, από 500. Παράλληλα, η βροχόπτωση είχε πολύ μεγάλη διάρκεια αλλά και απίστευτη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί του Σαββάτου από τις 5 και 10 έως τις 5 και μισή έπεσαν 29,6 χιλιοστά νερού. Από τους σταθμούς μας, ο σταθμός της Κύμης έδωσε 128 χιλιοστά σε μια μισή περίπου μέρα, που είναι μια τιμή υπερδιπλάσια της μηνιαίας τιμής του Σεπτεμβρίου. Ο δε σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών της Εύβοιας έδωσε 340 περίπου χιλιοστά σε μια μισή μέρα, που είναι βέβαια μια εξαιρετικά ακραία τιμή ιετού για τη χώρα μας γενικά. Στην Εύβοια οι κάτοικοι δίνουν μάχη για την απομάκρυνση της λάσπης από τα σπίτια τους και οι φορείς για την αποκατάσταση στα έργα υποδομής. Οι εργασίες αποκατάστασης στα έργα υποδομής έχουν αρχίσει από το πρωί. Χωματουργικά μηχανήματα απομακρύνουν όσα κατέβασε ο ποταμός Λίλας. Έχουμε ξεκινήσει τις αποκαταστάσεις έτσι με μπαζώματα δρόμων, mm-hmm, για να μπορέσουμε να δώσουμε από το κεντρικό οδικό δίκτυο. Σταδιακά αποκαθίστανται τόσο η ηλεκτροδότηση όσο και η υδροδότηση στις πληγήσεις περιοχές. Τους πλημμυροπαθείς κατοίκους της Εύβοιας επισκέφθηκε σήμερα κλιμάκιο των οικολόγων Πρασίνων με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στο Δήμο Λιλαντίων στην Εύβοια είδα από κοντά.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, ο οποίος ενημερώθηκε και από τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Και ζητούσαμε να μας διαθέσει μία μπουλντόζα να καθαρίσουμε λίγο το ποτάμι. Και μας είπε ότι τη Δευτέρα θα μας προλαμβάνομαστε για γεγονότα. Ο κύριος Χρυσόγελος συνομίλησε και με πολίτες που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τα ορμητικά νερά. Το 2007 η Εύβοια και άλλες περιοχές κάηκαν. Θα περίμενε κανείς ότι το μάθημα θα γίνονταν μάθημα και θα προετοιμαζόμασταν για αυτό που επακολουθεί συνήθως μετά τις μεγάλες φωτιές, οι πλημμύρες και τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι οικολόγοι πράσινοι δεσμεύτηκαν στους κατοίκους της περιοχής πως θα ασκήσουν πιέσεις έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα το συντομότερο δυνατό. Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την κατάρρευση της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός σταθμό για την παγκόσμια οικονομία όπως αποδείχθηκε. Από τότε το κουβάρι των εξελίξεων παρέσυρε όλες τις χώρες του κόσμου στη δίνη της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης από την ύφεση του 30. Να πούμε βεβαίως ότι στη Γαλλία έχει προκαλέσει έτσι μεγάλο προβληματισμό το γεγονός ότι έχουν συνεχείς αυτοκτονίες στην εταιρεία France Telecom. Μάλιστα, τα τελευταία 24 ώρα έφτασαν τις 23. Το τι έγινε και τι πρέπει ακόμη να γίνει αποτιμούν και αναλύουν πολίτες και πολιτικοί κατά την πρώτη επέτειο της κατάρρευσης της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες, της μεγαλύτερης χρεοκοπίας στην αμερικανική ιστορία. It was the biggest bankruptcy in US corporate history. The world's fourth largest investment bank, Lehman Brothers, collapsed one year ago, amid the worst economic crisis since the Great Depression. Σύμφωνα με τους πολίτες δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά και σύμφωνα με τους πολιτικούς πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν. Έρευνα του BBC σε 20 χώρες δείχνει πως το 67% των πολιτών θέλει μεγαλύτερο κυβερνητικό έλεγχο στην οικονομία, ενώ το 60% θέλει επιπλέον δαπάνες για την ενίσχυση της οικονομίας. Στην καρδιά της Wall Street σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στους κανόνες που διέπουν την οικονομική αγορά. There have been no real permanent changes of any kind. We're still not regulating derivatives, we're still not regulating credit default swaps, we still don't have permanent changes in the amount of capital that banks are required to keep on their books. And so, at least with the situation the way it is right now today, a situation like this could arise again under certain circumstances. Αναλυτές εκτιμούν πως οι ίδιες τράπεζες που έλαβαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τους φορολογουμένους για να σωθούν, ποντάρουν ξανά στα προϊόντα που ισοπαίδωσαν την παγκόσμια οικονομία αλλά και στις ίδιες πρακτικές. Τα μπόνους, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν περιορίστηκαν. Σημείο αιχμής αυτό και για τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος λέγεται πως απειλεί να αποχωρήσει από τη σύνοδο της ομάδας των 20 στο Πίτσμπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αν δεν υιοθετηθεί στάση στο θέμα. Στη δημοσιότητα δόθηκε νέο ηχογραφημένο μήνυμα του ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, στο οποίο μιλάει για τις στενές σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Ισραήλ και αποκαλεί τον Μπαράκ Ομπάμα αποδυναμωμένο άνθρωπο. Στη Γερμανία, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, σε τηλεοπτικό debate, η καγκελάριος Μέρκελ αντιμετώπισε τον επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Στάινμαγερ. Στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε πως η Ρωσία ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα για την αγορά ρωσικών αρμάτων μάχης και προηγμένων αντιεροπορικών πυράβλων. Στο προσκήνιο επανήλθε ο ηγέτης Αλ-Κάιντα, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, με 11-λεπτο ηχογραφημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε σε ισλαμική ιστοσελίδα. Ο Λάντεν, απευθυνόμενος στους Αμερικανούς πολίτες, προειδοποιεί πως θα συνεχιστούν οι μάχες σε Αφγανιστάν και Πακιστάν αν δεν σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κάνει λόγο για τις σχέσεις αμερικανικής κυβέρνησης με το Ισραήλ και αποκαλεί τον Μπαράκ Ομπάμα αδύναμο άνθρωπο που δεν έχει την ικανότητα να σταματήσει τον πόλεμο όπως υποσχέθηκε. Η κατάσταση της οικονομίας κυριάρχησε στο τηλεοπτικό debate της Γερμανίδας καγκελάριου με τον επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Für die internationalen Finanzmärkte. Στο debate τέθηκε και το θέμα της Όπελ, όπως και ο χρόνος παραμονής των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Unser Zweck besteht darin, Herr Klöppel, dass wir uns in Afghanistan. Στη Βενεζουέλα, ο Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δίνει στη χώρα του η Ρωσία για την αγορά στρατιωτικού υλικού. El gobierno ruso, y esto hay que agradecerlo, aprobó un financiamiento de 2.200. Ο ηγέτης Βενεζουέλας ανέφερε την επικείμενη αγορά περίπου 92 θωρακισμένων αρμάτων, τον εξυγχρονισμό θωρακισμένων οχημάτων και τόνισε την πρόθεσή του για την εγκατάσταση ενός ισχυρού αντιαεροπορικού συστήματος. Σε μαζικές αιτήσεις τακτοποίησης
και υπογείων προχωρούν οι κατασκευαστές κατοικιών προκειμένου να βρουν ευκολότερα αγοραστές για τα περίπου 110.000 νεόδμητα διαμερίσματα που παραμένουν απόλυτα. Πάντως, εκτός από τις προσφορές των κατασκευαστών, κλειδί στην τόνωση της ζήτησης αποτελούν και οι τιμές. Φακέλους τακτοποίησης των ημιυπαίθριων και των υπογείων που έχουν αλλάξει χρήση σε νεόδμητες κατοικίες ετοιμάζονται μαζικά να καταθέσουν στις πολεοδομίες οι κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμοι από πλευράς δηλαδή απαραίτητων δικαιολογητικών να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την τακτοποίηση των ακινήτων τους. Το κλειδί πάντως για να απορροφηθεί άμεσα το απόθεμα των νεόδμητων κατοικιών είναι οι τιμές. Εάν κάποιος κατασκευαστής ο οποίος έχει περιθώρια από την αξία του οικοπαίδου που έχει αγοράσει, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας, το 2009 οι τιμές των ακινήτων υποχώρησαν κατά μέσο όρο γύρω στο 15%, αλλά χρειάζεται να διορθωθούν τουλάχιστον κατά 10% ακόμα, προκειμένου να απορροφηθούν όλες οι νεόδμητες κατασκευές μέσα στο 2010. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερα από 110.000 απόλυτα διαμερίσματα. Ο αγοραστής αυτή την εποχή έχει το πλεονέκτημα να βρει ακίνητα, να τα διαπραγματευτεί σε καλές τιμές. Εκτός από τις νεόδμητες κατοικίες, προσφέρονται προς πώληση αυτή την περίοδο και άλλες τουλάχιστον 100.000 που κατασκευάστηκαν παλαιότερα. Σημασία έχει κυρίως ο χρόνος μέσα στον οποίο θα απορροφηθούν αυτά τα ακίνητα. Ταχύτερα φαίνεται πάντως να πωλούνται τα μικρομεσαία διαμερίσματα, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 150 και 200.000 ευρώ. Ελικόπτερο της Λετωνίας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Frontex δέχθηκε παρενόχληση από πληρώματα τουρκικών ραντάρ, ενώ εκτελούσε περιπολία κοντά στο Φαρμακονήσι. Όπως θα μας πει τώρα ο Άλκης Μαλίδης. Άλκη. Για άλλη μια φορά, Σταυρούλα, οι Τούρκοι μέσα σε λίγες ημέρες παρενοχλούν ελικόπτερο, το οποίο για της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτηρεί τα ελληνικά σύνορα, που ας μην ξεχνούμε ότι είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης. Συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο από τη Λετωνία που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Frontex για τη λαθρομετανάστευση, ενώ πετούσε ανατολικά του Φαρμακονησίου, δέχτηκε δύο κλήσεις από τους Τούρκους ρανταρίστες στις 7:59 και στις 8:03, οι οποίοι είπαν πως το πλήρωμα του ελικοπτέρου ότι βρίσκεται σε τουρκικό εναέριο χώρο και ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Οι χειριστές του ελικοπτέρου αγνόησαν τις παρενοχλήσεις και συνέχισαν κανονικά την αποστολή τους. Ωστόσο, η στάση της Άγκυρας καταδεικνύει και τη στρατηγική της, να επαναλαμβάνει δηλαδή τις προκλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σταυρούλα. Άλκη, να σε ευχαριστήσουμε. Κυδεύεται σήμερα σε λίγο στις 4 το απόγευμα από το πρώτο νεκροταφείο η Φραγκίσκη Καρόρη. Η γυναίκα που λάτρεψε τη μουσική και την έφερε κοντά στους νέους έφυγε την περασμένη Παρασκευή πλήρης ημερών. Από τα ιδρυτικά στελέχη του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη μαθήτευσε κοντά σε εμπνευσμένους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Μάριος Πλωρίτης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μετά τη μεταπολίτευση εργάστηκε και στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας τις πρώτες εκπομπές σοβαρής μουσικής, τη μουσική ανθολογία και τον κόσμο της μουσικής. Στήριξε την Ορχήστρα της Μεσογείου και την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη χρονιά που η Ελλάδα συμμετείχε στους διαγωνισμούς, ενώ δημιούργησε ειδικούς κύκλους εκπομπών για τη σημασία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία. Με πρωτοβουλία της το 1996, ο σύνδεσμος «Η Φίλη του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι της Ύφνου, όπου τα παιδιά του νησιού διδάσκονται πιάνο, κιθάρα, φλογέρα, φλάουτο, βιολί και συμμετέχουν σε ομαδικά μουσικά μαθήματα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άλκης Πασαλίδης είναι εδώ για τις αθλητικές ειδήσεις. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σημαίνει προστασία από την πυρίδα που διαρκεί. My name is Cristiano Ronaldo and I use Ultrex for men. Δυνατά μαλλιά χωρίς πυρίδα. Ultrex. Πετάξτε τις μάσκες. Ξεχάστε τη μυρωδιά της λαδομπογιάς. Βάψτε πόρτες και παράθυρα με ριπολίνη νερού Aquachrome για τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα και Aquachrome Eco. Οικολογική ριπολίνη νερού. Μόνο από τη Vivechrome. Τα καλύτερα όνειρα συνεχίζουν να μην έχουν τέλος. Το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας του, η νέα Octavia 5, με κινητήρες TSI, μπορεί ακόμα να γίνει δικό σας με 13.990 και όφελος έως 3.934 ευρώ. Βρε Θανάση, θα γεννήσω μέχρι να τα ανοίξεις στο μαγαζί. Φέτα! Στο χωριό, φέτα θα πει να ξέρεις να περιμένεις.
φέτα θέλει το χρόνο της για να οριμάσει. Μόνο έτσι μας δίνει την ίδια αυθεντική γεύση της κάθε φορά. Γι' αυτό ξένη φέτα στο πάγο δεν βάζω. Φέτα τουλάχιστον τρίμηνης ορίμανσης χωριό από τη Μινέρβα. Έτσι είναι η φέτα. Χωριό. Το καλό βιβλίο είναι μόρφωση. Το καλό βιβλίο είναι εφόδιο ζωής. Το καλό βιβλίο είναι σαβάλας. Chronotech. Shock your time. Ήρθε η μέρα που ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα αποκτήσουν το αυτοκίνητο που αλλάζει την ιστορία. Νέα Skoda Superb με 18.790 και ο